15 χρόνια μετά τον θάνατο του 26χρονου Θανάση Νικολάου, οι μνήμες του τραγικού συμβάντος ζωντάνεψαν σήμερα στο κημητήριο Αγιάς Φύλας, όπου έλαβε χώρα η εκταφή των οστών του άτυχου Εθνοφρουρού στην παρουσία των Ελλήνων εμπειρογνωμόνων, ιατροδικαστών της Δημοκρατίας και του Μάριου Ματσάκη εκ μέρους της οικογένειας. Θα εξεταστούν τα οστά και θα πιστοποιήσουμε τις οστικές, τους οστικούς τραυματισμούς που υπάρχουν στο σώμα. Αυτό μπορούμε να κάνουμε. Με την εκταφή και την επανεξέταση του οστικού σκελετού αναμένεται να διαφανεί το είδος των καταγμάτων των οστών με τους ιατροδικαστές. Αφού πραγματοποιήσουν τις εξειδικευμένες εξετάσεις, θα παραδώσουν πόρισμα στην αστυνομία για τα περαιτέρω βήματα. Θα αναμένουμε το σχετικό πόρισμα των εμπειρογνωμόνων και ανάλογα με ποιο θα είναι αυτό, θα προχωρήσω. Σεπτέμβριος 2005, ο 26χρονος τότε Θανάσης Νικολάου, ο οποίος υπηρετεί την θητεία του στην Εθνική Φρουρά, εντοπίζεται νεκρός κάτω από το γεφύρι της θάλασσας. Οι αστυνομικές έρευνες τότε και τα πορίσματα των ιατροδικαστών αποκλείονται ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Η μάνα όμως του άτυχου νέου είναι πεπισμένη για το αντίθετο και από τότε δεν έπαψε να παλεύει για την αλήθεια. 15 χρόνια μου λείπεις. 15 χρόνια πονώ. 15 χρόνια κλαίω. 15 χρόνια παλεύω. 15 χρόνια κυματίζει σημαία στον τάφο σου και στον τόπο που βρέθηκες και ακόμα δεν έμαθα το γιατί. Διερωτώ με σε ποια χώρα ζω και υποφέρω και βασανίζομαι χωρίς έλεος. Η Ανδριάννα Νικολάου έφτασε μέχρι το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο τον Ιανουάριο του 2020 καταδίκασε την Κύπρο, κάνοντας λόγο για ανεπαρκή έρευνα, λέγοντας στην απόφασή του ότι η αστυνομική έρευνα έπασχε από σειρά σημαντικών αδυναμιών και ελλείψεων. Παγωποιούνται εκ νέου οι διαδικασίες εκποίησης.